Άμεσα πρέπει να κατασκευαστεί το νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς ο χώρος του φιλοζωικού σωματείου Κιβωτός, σύμφωνα με τον πρόεδρο Θεόδωρο Ράπτη, έχει γεμίσει και δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλα αδέσποτα. Ο κ. Ράπτης επισήμανε ότι ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και το πρόγραμμα στήρωσης, όπως επίσης και καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών. Σοβαρό πρόβλημα χώρου αντιμετωπίζει το φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός, καθώς δεν υπάρχει πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν αδέσποτα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Ράπτης, το καταφύγιο έπρεπε να φιλοξενεί 70 σκυλιά και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 170, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δεχτούν άλλα αδέσποτα. Ο κ. Ράπτης αναφέρθηκε και στο νέο καταφύγιο, το οποίο θα κατασκευάσει ο Δήμος, τονίζοντας ότι διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση γιατί η νέα Δημοτική Αρχή επέλεξε νέα τοποθεσία. Εδώ πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα άλλο. Με δυναμικότητα 70 ζώων, έχουμε 170 εσωτερικά και οι εξωτερικοί επισκέπτες που είναι άλλοι 10-15. Εδώ πλέον οι δυνατότητες έχουν εξαντληθεί. Οι άνθρωποι είναι πολύ λίγοι, οι περισσότεροι είναι εθελοντές, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, οι ενέργειες που κάνει ο Δήμος για το νέο καταφύγιο κολλησιεργούν λίγο γιατί άλλαξε ο χώρος. Ενώ με τον κύριο Πέτροβιτς η προηγούμενη διοίκηση, η Δημοτική Αρχή, είχαν καθορίσει ένα χώρο 6,5 στρεμμάτων στην Αμφιτρίτη, για τους λόγους που γνωρίζει μόνο η νέα διοίκηση, τον αλλάξανε. Και από ό,τι έμαθα, πάει κάπου μεταξύ Νύψας και Δωρικού. Ξέρω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες επεξεργάζονται γρήγορα τις τεχνικές προδιαγραφές. Βοήθησα και εγώ, τους έδωσα και εγώ κάτι στοιχεία. Αλλά χρειαζόταν το νέο τοπογραφικό για να καταθέσουν τα αντίστοιχα χαρτιά για διοδότηση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν τα έχουν καταθέσει ή δεν τα έχουν καταθέσει, περιμένουν πρώτα τοπογραφικό. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου Κιβωτός, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα της στήρωσης στα αδέσποτα ζώα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνει και ενημέρωση στους πολίτες. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν προβλέψει στο προϋπολογισμό αρκετά χρήματα για στηρώσεις. Πρέπει να αρχίσουμε από τις στηρώσεις και δεν θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα έρθουν οι όποιοι αλλοδαποί για να κάνουν στηρώσεις τον Ιούνιο, τον Μάιο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να αρχίσει ένα πρόγραμμα με τα λεφτά που έχει προγραμματίσει, να αρχίσει τις στηρώσεις για να μπορέσει να υπάρξει ο έλεγχος. Και επικουρικά, εάν με το καλό έρθουν οι ξένοι και έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν, ευχής έργων να έρθουν και να βοηθήσουν ακόμα παραπάνω. Αλλά πρέπει και οι ενέργειες παράλληλα να γίνονται και να πάρουμε χρήματα για τις στηρώσεις που διαθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να γίνουν οι παράλληλες ενέργειες ως αδειοδότηση του νέου χώρου, αλλά ταυτόχρονα να γίνει και ενημέρωση από το Δήμο στους πολίτες. Κάθε μέρα πρέπει να γίνεται ενημέρωση. Ποικιλότροπα, με τον τρόπο που ξέρουν. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τα κάψιμα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο κύριος Κεσουδάκης, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεσουδάκη. Καλησπέρα, κύριε. Ο κύριος Δουμανίδης, πρατηριούχος σίγουρων καυσίμων. Καλησπέρα σας, κύριε Δουμανίδη.